και παραδοχή ανυπαρξίας νομικά ισχυρών θέσεων. Γιατί η προβολή ισχύως δεν είναι παρά απόπειρα να αντισταθμιστεί η αδυναμία της σε θέματα δικαίου. Απαντώντας στην ανάπτυξη του στόλου της, αναπτύξαμε και εμείς το δικό μας, θέτοντας τις ένοπλες δυνάμεις μας σε επιφυλακή. Είμαι σίγουρος ότι όλοι οι Έλληνες έχουν την ίδια απόλυτη εμπιστοσύνη στις δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων μας που έχω και εγώ. Στις προκλήσεις διατηρούμε το σθένος που πηγάζει από την ψυχραιμία και τη σοφροσύνη μας. Αλλά ταυτόχρονα μένουμε σε απόλυτη πολιτική και επιχειρησιακή ετοιμότητα. Παράλληλα, ενεργοποιούμε τη διπλωματία μας. Ενημερώνουμε φίλες χώρες και τη διεθνή κοινή γνώμη και κινητοποιούμε συμμάχους και εταίρους. Δεν είμαστε μόνοι σε αυτή την προσπάθεια. Η άμεση ανταπόκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο αίτημά μας να συγκληθεί το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων επιβεβαιώνει ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά και τις σχέσεις όλης της Ευρώπης με την Τουρκία. Συνεχίζοντας συνεπώς την πολιτική των επιθετικών προκλήσεων, η Τουρκία το μόνο δρόμο που ανοίγει είναι αυτός των ισχυρών κυρώσεων εναντίον της. Γι' αυτό, την ίδια στιγμή που ισχυρά κράτη, με σημαντική παγκόσμια και περιφερειακή ισχύ, συντάσσονται με το δίκαιο των θέσεών μας. Ξανατονίζω, απαντούμε δεν προκαλούμε. Και με στιβαρότητα προσβλέπουμε να επικρατήσει επιτέλους η λογική στη γειτονική μας χώρα, ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει ένας καλόπιστος διάλογος, βασισμένος στο διεθνές δίκαιο και στον αμοιβαίο σεβασμό για τη μία διαφορά που αποτελεί το αντικείμενο συζήτησης και ενδεχόμενης προσφυγής σε διεθνές δικαιοδοτικό όργανο, την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Δεν σηκώνουμε σημαίες ευκαιρίας. Υψώνουμε τη στάση της ευθύνης και της νομιμότητας. Γιατί δεν γίνεται σοβαρή εξωτερική πολιτική με προπαγανδιστικές φωτογραφίες από ανύπαρτες σεισμικές έρευνες. Ούτε και με εθνικιστικούς παροξυσμούς προς ελεγχόμενα μέσα ενημέρωσης. Ας το γνωρίζουν όλοι. Ο κίνδυνος ατυχήματος καροδοκεί όταν συγκεντρώνονται τόσες στρατιωτικές δυνάμεις σε περιορισμένη έκταση. Και την ευθύνη σε μια τέτοια περίπτωση θα την έχει εκείνος που προκαλεί τις συνθήκες αυτές. Παραμένουμε σταθεροί στην προσήλωσή μας στη διεθνή νομιμότητα και στη δύναμη της διπλωματίας να επιλύσει ακόμα και τα πιο σύνθετα ζητήματα. Δεν θα είμαστε ποτέ αυτοί που πρώτοι θα οξύνουμε τα πράγματα. Όμως η αυτοσυγκράτηση είναι μόνο η μία όψη της ισχύως μας. Καμία πρόκληση δεν θα μείνει αναπάντητη. Το έχουμε εξάλλου αποδείξει στην πράξη. Και θα το αποδείξουμε ξανά, εάν χρειαστεί.